Σε δύσκολη υπόθεση έχει εξελιχθεί η ανέβρεση φοιτητική στέγη στην Καλαμάτα, καθώς η πόλη δεν διαθέτει πολλά διαμερίσματα. Υπάρχει μια δυσκολία στην έβρεση διαμερισμάτων λόγω έλλειψης και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και όλη τη στιγμή παίρνουν τους μεσίτες και ζητάνε διαμερίσματα. Και εμείς δυστυχώς δεν έχουμε πολλά. Και τα πιο πολλά είναι νοικιασμένα ήδη. Δεν υπάρχουν γενικότερα σπίτια για νοικίαση, και μικρά και μεγάλα. Όσο και τα μικρά, είναι, ναι, δεν υπάρχουν καθόλου σχεδόν. Ή αυτά που υπάρχουν, τούτη είναι τα βραχυχρόνια, τα οποία βγαίνουν τώρα στην αγορά σιγά σιγά για 10 μήνες για ενοικίαση και με αυξημένη πολύ την τιμή. Οι προϋποθέσεις που θέτουν οι φοιτητές για να νοικιάσουν σπίτι κυρίως έχουν να κάνουν με την τοποθεσία, καθώς προτιμούν να είναι κοντά στο κέντρο και βέβαια να είναι εύκολη η πρόσβαση σε στάση λεωφορείου. Το πρώτο και το βασικότερο είναι να είναι κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας, στην πλατεία. Και αυτά είναι που νοικιάζονται πρώτα και είναι και τα πιο ακριβά. Και μετά αρχίζει και επεκτείνεται γύρω-γύρω από την Καλαμάτα μέχρι ένα χιλιόμετρο το κέντρο περίπου. Εκεί πέρα φτάνουν. Οι προδιαγραφές που είναι προτιμάνε πρώτα-πρώτα είναι να είναι επιπλωμένα, το οποίο αυτό αυξάνει και την τιμή. Οι τιμές των μισθωμάτων έχουν αυξηθεί λόγω της έλλειψης, όχι μόνο για τα μικρά, αλλά και για τα μεγάλα διαμερίσματα. Οι τιμές πέρσι έχουν ξεκινήσει στα μικρά διαμερίσματα από 250 ευρώ και φτάνουν μέχρι 350 ευρώ. Και άμα είναι επιπλωμένα, αυξάνει παραπάνω. Δηλαδή έχουν φτάσει σήμερα που μιλάμε να υπάρχουν για ενοικίες διαμερίσματα που φτάνουν μέχρι 600 ευρώ το μήνα, για να καταλάβετε.